αν και έχουμε καλοκαίρι και κάνει ζέστη, πάλι είναι μια καλή περίοδο για να φτιάξουμε υπολογιστή. Γιατί? Για να αράξουμε μέσα στο air condition και να παίξουμε ή να κάνουμε τη δουλειά μας. Οπότε σήμερα θα δούμε 4 διαφορετικές επιλογές σε υπολογιστές για κάθε budget και πάμε να ξεκινήσουμε μαζί με το Scrooge, μιας και από εκεί μέσα θα κάνουμε τις συγκρίσεις και θα βρούμε τα κατάλληλα κομμάτια για εμάς. Ξεκινάμε λοιπόν στα 600 ευρώ και για να δούμε πρώτα έχουμε τον επεξεργαστή, όπου θα επιλέξω και θα βάλω τον AMD Ryzen 5 5600X, πολύ γνωστός επεξεργαστής και σίγουρα είναι ένας πολύ τίμιος επεξεργαστής ακόμη και σήμερα. Ο συγκεκριμένος έχει 6 πυρήνες και έχουμε και 12 threads, έχει ψύκτρα μέσα στο κουτί, οπότε δεν χρειαζόμαστε τίποτα παραπάνω. Συνεχίζουμε με τη μητρική που έχουμε μια Gigabyte B450 Aorus Elite V2. Full εξοπλισμένη μητρική, έχουμε πει εγώ ότι θέλω οπωσδήποτε 4 αντιμάκια για RAM, παίρνει 2 M2 σκληρούς πάνω αν θέλουμε να κάνουμε αναβάθμιση, σύν ότι έχει και αξιοπρεπέστατες έτσι υποδοχές στο πίσω μέρος για να συνδέσουμε όλα τα περιφερειακά μας. Σε μνήμες RAM τώρα θα περάσουμε σε 2 αντιμάκια, 2 οχτάρες από την Corsair, σε ταχύτητα 3600 και μάλιστα έχουμε και CAS 16 τα συγκεκριμένα κοιτάκια εδώ, οπότε είναι και ένα πολύ τίμιο για τα 50 ευρώ περίπου που ζητάει. Αυτές εδώ λοιπόν θα είναι οι μνήμες μας και συνεχίζουμε με τον SSD, όπου θα πάμε στον Crucial P3. Είναι NVMe PCI Express Gen 3, 3.500 MB σε ανάγνωση και 3.000 MB το δευτερόλεπτο σε εγγραφή, πολύ γρήγορος και τίμιος SSD NVMe. Και δεν σταματάμε εδώ πέρα, ο επεξεργαστής δεν έχει ενσωματωμένα γραφικά, οπότε θα πάμε σε dedicated ξεχωριστή κάρτα γραφικών και θα επιλέξω μια Radeon RX 6600 από την ASRock. Είναι μια βασική 6600, παρόλα αυτά είναι μια πολύ τίμια κάρτα γραφικών και μάλιστα δεν καταναλώνει και αρκετό ρεύμα. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί θα περάσουμε τώρα στο τροφοδοτικό, όπου θα επιλέξουμε το Colink Modular Power 500W 80+ Bronze. Είναι semi-modular τροφοδοτικό, δηλαδή έχει κάποια βασικά καλώδια πάνω και από εκεί και πέρα θα βάλουμε μόνο αυτά που χρειαζόμαστε για να κάνουμε και πιο άνετο cable management, και είναι ένα ποιοτικό, οικονομικό τροφοδοτικό που φτάνει μια χαρά για το σύστημα που έχουμε. Τέλος, σε κουτί θα πάμε κάποιο από την MSI, το MagForce 111R, το οποίο έχει μες μπροστά που το θέλω οπωσδήποτε, έχουμε και RGB ανεμιστήρα στο πίσω μέρος και από ό,τι φαίνεται είναι ένα τίμιο κουτάκι για να φιλοξενήσει όλο το σύστημά μας. Να προχωρήσουμε στα 900 ευρώ και να περάσουμε αρχικά στον επεξεργαστή, όπου έχουμε έναν Intel Core i5-13400F, ο οποίος το F σημαίνει ότι δεν έχει ενσωματωμένα γραφικά, οπότε θα έχουμε και μια ξεχωριστή κάρτα γραφικών. Δεκαπύρνος επεξεργαστής με 16 threads, πάλι 65W TDP, οπότε δεν καίει και πολύ ρεύμα και μπορούμε να τον ψήξουμε και εύκολα, και είναι ένας τίμιος για τα χρήματα έτσι που ζητάει. Αλλά θέλουμε και μια ξεχωριστή ψύκτρα, οπότε θα πάμε σε μια Arctic Freezer i35, η οποία έχει εδώ πέρα 4 heat pipe που δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω συγκεκριμένος επεξεργαστής, θα είναι και αθόρυβο και θα ψύχεται και επαρκέστατα. Προχωράμε τώρα στη μητρική μας, όπου θα πάμε σε μια Asus Prime B660M α Wi-Fi D4. Το D4 σημαίνει ότι έχει DDR4 συγκεκριμένη μητρική, που το χρειαζόμαστε για να έτσι εξοικονομήσουμε κάποια χρήματα από και τις πιο ακριβές μητρικές, αλλά και τις πιο ακριβές μνήμες. Αυτή εδώ θα είναι, μάλιστα έχει και Wi-Fi η συγκεκριμένη μητρική και Bluetooth, οπότε μπορούμε να έχουμε και ασύρματη συνδεσμολογία εύκολα και έχουμε και κάμπος εδώ πέρα USB και γενικότερα υποδοχές για τα περιφερειακά μας. Προχωράμε τώρα και πάμε στις μνήμες RAM που θα είναι οι ίδιες όπως είπαμε και προηγουμένως, 3600 με CAS 16 στα 16 GB από την Corsair, δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω, και για SSD επίσης θα βάλουμε πάλι τον Crucial P3 όπως είδαμε και προηγουμένως. Τώρα για κάρτα γραφικών θα έχουμε μια αναβάθμιση, θα πάμε σε μια Sapphire Radeon RX 6750 XT, η οποία είναι πολύ καλή κάρτα γραφικών για τα χρήματα που ζητάει και έχει και παρκέστατη ψήξη για να παίξουμε και το 1440p αν θέλουμε, μάλιστα μπορούμε με αυτήν εδώ την κάρτα πέρα από το 1080p, και προχωράμε στον τροφοδοτικό που πλέον χρειαζόμαστε μια αναβάθμιση και θα πάμε στο Be Quiet System Power 10 650W 80+ Bronze τροφοδοτικό. Το τελευταίο που μένει είναι το κουτί που θα πάω σε ένα πιο μαζεμένο, μιας και έχουμε πιο μαζεμένη μητρική, και θα πάμε στο Sigmatec Oreo, το οποίο έχει και RGB ανεμιστήρες μέσα, έχει μέσα μπροστά για καλό airflow και είναι ένα τίμιο οικονομικό κουτάκι. Και φτάσαμε σε PC build με 1200 ευρώ. Για να δούμε εδώ πέρα τι έχουμε. Ξεκινάμε με τον επεξεργαστή, όπου θα είναι ο Intel Core i5-13500, ο οποίος έχει 14 πυρήνες, οπότε ανεβαίνουμε ένα σκαλί πιο πάνω σε σχέση με τον προηγούμενο επεξεργαστή, χωρίς να καταναλώνουμε και πολύ παραπάνω ρεύμα. Παρ' όλα αυτά όμως θα πάμε σε μια έτσι λίγο πιο καλή ψύκτρα, η οποία μάλιστα είναι και πιο όμορφη σαν ψύκτρα, σε μια Deepcool AG400BK ARGB που έχει και τον RGB ανεμιστήρα πάνω για να έχουμε και λίγα χρώματα μέσα στο PC, έτσι θα ψήξει και τον επεξεργαστή, είναι και αρκετά όμορφη. Και προχωράμε στην μητρική, που θα πάμε σε μια Gigabyte B760M DS3 HAX,
Πάλι έχουμε Wi-Fi και εδώ πέρα και Bluetooth. Οικονομική B760 μητρική. Θα υποστηρίξει μια χαρά των 13500 που έχουμε και με το παραπάνω. Δεν σταματάμε όμως εδώ πέρα, μιας και η συγκεκριμένη μητρική έχει και DDR5, οπότε κάνουμε και αυτή την αναβάθμιση. Θα πάμε σε κάποιες μνήμες από την Kingston, Fury Beast 16GB επίσης, 2 οχτάρες για να έχουμε το dual channel που το θέλουμε όπως και δίποτε αυτό. Όμως θα πάμε στις 6000 MHz με CAS 40. Ένα οικονομικό DDR5 κιτάκι για να κάνει μια χαρά τη δουλειά του. Σε SSD τώρα θα πάμε στον Crucial P3 Plus, ο οποίος τώρα είναι PCI Express Gen 4, όχι 3, και μάλιστα έχουμε 5000 MB σε ανάγνωση και 3600 MB το δευτερόλεπτο σε εγγραφή. Ένας πιο γρήγορος NVMe SSD σε ένα καλύτερο σύστημα. Και δεν σταματάμε εδώ πέρα, προχωράμε με την κάρτα γραφικών, πάλι από τη Sapphire, μιας και έχει έτσι τις πιο οικονομικές, ας το πούμε έτσι, επιλογές για να έχουμε όσο καλύτερο δυνατό γίνεται έτσι απόδοση στο σύστημά μας. Θα έχουμε λοιπόν μια Sapphire RX 6800, 16GB εδώ πέρα GDDR6, γενικότερα μια πολύ ικανή κάρτα γραφικών, με τριπλή ψύχτρα πάνω, με 3 ανεμιστήρες, οπότε θα είμαστε ok, και μας μένει το τροφοδοτικό για να τροφοδοτήσει το σύστημα που φτιάξαμε. Έχουμε ένα MSI MPG A650GF, 650W, 80+ Gold και είναι και Full Modular τροφοδοτικό, που αυτό σημαίνει θα βάλουμε μόνο τα καλώδια που χρειαζόμαστε για να κάνουμε και ένα πιο εύκολο cable management. Το τελευταίο είναι το κουτί για να φιλοξενήσει όλα τα παραπάνω. Πάλι θα πάω σε ένα έτσι πιο μαζεμένο σύστημα και θα επιλέξω το Kolink Citadel Mesh RGB, το οποίο είναι ένα πανέμορφο κουτί. Πολύ ποιοτικό, το έχω δουλέψει και το έχουμε δει στο κανάλι. Έχει και 3 προεγκατεστημένους ARGB ανεμιστήρες, έχει και ένα υψύκτρα. Οπότε θα κάνουμε εκεί πέρα ένα πολύ ωραίο συνδυασμό. Και αυτό εδώ θα είναι το κουτί μας. Και φτάσαμε στην τελευταία πρόταση που έχουμε για σήμερα, που είναι στα 1800 ευρώ. Και ξεκινάμε με τον επεξεργαστή, όπου θα έχουμε έναν AMD Ryzen 7 7700X. Πάμε σε AM5, στο πιο πρόσφατο socket που έχει έτσι η AMD. Οχταπύρνος επεξεργαστής, πολύ δυνατός ο συγκεκριμένος, και για να κάνουμε τα παιχνίδια μας και για να κάνουμε τις πιο βαριές διεργασίες, να κάνουμε μοντάζ, να κάνουμε 3D rendering κτλ. Μπορεί να τα βγάλει πέρα το συγκεκριμένο chip. Συνότι θα έχουμε και την έτσι επιλογή αναβάθμισης με τη μητρική που έχω επιλέξει, θα τα δούμε όλα στη συνέχεια. Προχωράμε τώρα στην ψύχτρα. Θέλω κάτι καλό και κάτι ποιοτικό για το συγκεκριμένο έτσι επεξεργαστή, για να τον κρατήσω δροσερό, και θα βάλω την Deepcool AG620. Είναι μια τούμπανη ψύχτρα, θα έλεγα, και για τα χρήματά της είναι ακόμα πιο τούμπανη η συγκεκριμένη εδώ. Μπορούμε να κάνουμε και κάποιο overclock άνετα αν θελήσουμε με τη συγκεκριμένη ψύχτρα. Και προχωράμε τώρα στη μητρική, όπου έχουμε μια MSI Pro B650M Alpha Wi-Fi. Συνεχίζουμε στο ίδιο μοτίβο με το Wi-Fi και το Bluetooth σε όλα. Εντάξει, DDR5 εννοείται, μιας και δεν έχει 4 συγκεκριμένη πλατφόρμα. Μπόλικες υποδοχές στο πίσω μέρος για τα περιφερειακά, Bluetooth, Wi-Fi και τα σχετικά. Μ' αρέσει που έχουμε και έξτρα τροφοδοσία για τον επεξεργαστή, αλλά και καλή ψήξη για τα VRM, οπότε δεν χρειαζόμαστε τίποτα παραπάνω. Και πάμε να δούμε τώρα τις μνήμες. Θα κάνουμε μια αναβάθμιση και εδώ. Θα πάμε σε κάποιες Corsair Ventures 32GB, DDR5 εννοείται. Σε ταχύτητα έχουμε 6000 MHz και σε CAS έχουμε 36. Οπότε ανεβαίνουμε και χωρητικότητα σε σχέση με το προηγούμενο build, αλλά ανεβαίνουμε και σε ταχύτητα, μιας και έχουμε χαμηλότερο CAS. Αυτό που μένει τώρα είναι ο εσωτερικός χώρος αποθήκευσης, που θα πάμε στον Kingston KC3000 Gen 4, αρκετά γρήγορος Gen 4, 7GB το δευτερόλεπτο ανάγνωση και 6GB το δευτερόλεπτο εγγραφή, και πάμε στην κάρτα γραφικών, όπου θα βάλουμε μια Sapphire RX 7900XT, πολύ τούμπανη κάρτα γραφικών για τα χρήματά της. Σαν δεύτερη επιλογή μπορείτε να βάλετε και κάποια 4070 Ti αν θέλετε, για να κάνετε έτσι πιο άνετα το μοντάζ σας. Για παιχνίδια πάτε εδώ πέρα. Σε τροφοδοτικό τώρα θα πάμε σε ένα έτσι πιο δυνατό 850 από την MSI, το MPG A850GF. Πάλι 80+ Gold και Full Modular για να βάλουμε αυτά που θέλουμε εμείς. Το ίδιο με το προηγούμενο, απλά με περισσότερη χωρητικότητα σε Watt. Και το τελευταίο που έχουμε είναι το κουτί, που είναι ένα Fractal Design, το Messify C, το οποίο είναι ένα πολύ ποιοτικό κουτί, μέσα μπροστά για να μπαίνει αέρας μέσα, και γενικότερα θα πάμε σε ένα πιο ήσυχο μαύρο build από ό,τι καταλάβατε και από αυτό εδώ το κουτί. Φυσικά όμως, πέρα από τις προτάσεις για τα build, μην ξεχάσουμε και το Scrooge Plus, που βοηθάει πάρα πολύ να έχετε αυτή τη συνδρομή, γιατί γλιτώνετε πάρα πολλά χρήματα σε αγορές που κάνετε λόγω των μεταφορικών που μπορείτε να έχετε. Όπως επίσης έχουμε και τα Scrooge Coin, που καθώς κάνεις τις αγορές σου και μαζεύεις Scrooge Coin, μπορεί να έχεις και διάφορα κουπονάκια για να κάνεις έτσι πιο οικονομικές αγορές στο μέλλον. Επίσης, μιας και τα build είναι αρκετά ακριβό σπορ, καλό είναι να τσεκάρετε και το πρόγραμμα δόσης για όλους που δεν χρειάζεται πιστωτική κάρτα μέσα από το Scrooge, που μπορείτε να βγάλετε ένα δάνειο για να βάλετε τις δόσεις σας εύκολα και γρήγορα, κατευθείαν, χωρίς να παιδεύεστε πάρα πολύ, και έτσι να πάρετε το PC που θέλετε σήμερα. Όλα τα link θα τα έχω κάτω στην περιγραφή για να τα βρείτε κι εσείς εύκολα. Και αυτό ήταν το βίντεο. Καλά μπάνια σε όλους, καλό καλοκαίρι σε όλους, και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο. Γεια σας!